Λοιπόν, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγκεκριμένη έρευνα? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις υγειονομικές εξετάζουν περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης, στο οποίο υπάρχει υποψία ότι ενέχεται το χαλούμι με την παρουσία σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αμέσως μετά το συμβάν έχουν μεταβεί στον εν λόγω ποιμιοτρόφων και του έχουν απαγορεύσει την παρασκευή του χαλουμιού μέχρι τη διερεύνηση όλων των συνθηκών. Θέλω να δώσουμε, τάχιστα ένα σημαντικό στοιχείο που λέει το ρεπορτάζ. Επιβεβαιώστε μου, αν είναι αληθής η πληροφορία, ότι αυτό πάντως το συγκεκριμένο χαλούμι δεν έπρεπε ποτέ να είναι στο σχολείο, έτσι, δεν ικανοποιεί τα κριτήρια. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι το χαλούμι αυτό δεν έχει παρασκευαστεί από εγκεκριμένο γαλακτοκομείο. Μάλιστα. Αλλά από ποιμιοτρόφο. Η νομοθεσία, η κοινοτική νομοθεσία, δίνει το δικαίωμα στους ποιμιοτρόφους να επεξεργάζονται το γάλα της δικής τους παραγωγής και να πουλούν τα προϊόντα τους από το χώρο παρασκευής. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να τα μεταφέρουν σε καταστήματα ή σε εστιατόρια. Μάλιστα.